Να ξεκινήσω να πω λίγα λόγια. Τα είδατε και χθες όλοι. Εντάχει το περιστατικό μας. Είναι ένας άντρας 71 ετών. Έχει κλινικό στάδιο ταφένα-C, PSA 6,7. Έκανε βιοψία λόγω του PSA και έδειξε Gleason score 7, 3 συν 4 όμως, μόνο στον αριστερό λοβό, σε 4 από τα 10 ιστοτεμάχια και 30% από κάθε ιστοτεμάχιο. Ο ασθενής αυτός είναι σεξουαλικά ενεργός, έχει πολύ ήπια δυσουρικά ενοχλήματα μόνο και ζητάει από εμάς ριζική θεραπεία. Τι θα του προσφέρουμε? Αυτό που θα προσέφερα εγώ είναι βραχυθεραπεία προστάτη και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Να δούμε καταρχήν τα κριτήρια επιλογής ασθενών. Όπως θα δείτε, τα πληρεί όλα ο συγκεκριμένος ασθενής μας. Έχει εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, το PSA του είναι κάτω από 20, κάτω από 10 ακόμα καλύτερα. Έχει low volume Gleason 7. Τον όγκο του προστάτη δεν τον έχουμε για το συγκεκριμένο ασθενή. Δεν έχει κάνει διουρητρική και είπαμε ότι έχει πολύ ήπια δυσουρικά ενοχλήματα. Όταν πρόκειται να επιλέξουμε ασθενείς για να του προσφέρουμε τη ριζική θεραπεία, χρησιμοποιούμε τα γνωστά σε όλους μας κριτήρια Νταμίκο. Ο ασθενής αυτός είναι στην ομάδα ουσιαστικά ενδιάμεσου κινδύνου, στην οποία λαμβάνουμε υπόψη πλέον την ηλικία, την υγεία, το ποσοστό των ιστοτεμαχίων που είναι θετικά, αν υπάρχει περινευρική διήθηση και προσφέρουμε είτε βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία και τίποτα άλλο, είτε συνδυασμό εξωτερικής ακτινοβολίας και βραχυθεραπείας. Και στην ομάδα υψηλού κινδύνου δεν έχει θέση η βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία, είτε θα την προσφέρουμε σαν, με εξωτερική ακτινοβολία, είτε μόνο εξωτερική ακτινοβολία, C-μορφή ή IMRT. Αυτό είναι ένα επιπλέον εργαλείο που έχουμε από το 2009. Είναι ένα πολύ σοβαρό νομόγραμμα με το οποίο μπορούμε, βάζοντας όλα τα στοιχεία που προείπαμε, να δούμε ουσιαστικά ποια είναι η πιθανότητα ο ασθενής αυτός σε 5 χρόνια να είναι ελεύθερος βιοχημικής υποτροπής. Οπότε έχουμε ένα καλό στοιχείο για να μπορούμε με ασφάλεια να του προτείνουμε βραχυθεραπεία. Καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν 3 κρίσιμα ερωτήματα για τη βραχυθεραπεία. Τα ογκολογικά αποτελέσματα. Θα ελέγξουμε τον καρκίνο όσο καλά με τις άλλες 2 ριζικές θεραπείες? Ας τα δούμε ένα-ένα. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό paper που ήρθε από την ομάδα του Σιάτλ, όπου ξεκίνησε η βραχυθεραπεία το 1983. Είναι αποτελέσματα δεκαετίας, στα οποία βλέπουμε ότι τόσο τα ποσοστά είναι συγκρίσιμα με τη ριζική προστατεκτομή, όσο και οι καμπύλες επιβίωσης βλέπουμε ότι μετά από τα 5 χρόνια επιπεδώνονται ουσιαστικά. Να τονίσω ότι το paper αυτό είναι βραχυθεραπεία με εξωτερική ακτινοβολία, συνδυασμός. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά. Βλέπουμε ότι γενικώς τόσο στα 5 όσο και στα 10 χρόνια τα ποσοστά επιβίωσης ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής είναι πολύ ικανοποιητικά. Εδώ είναι μια πολυκεντρική μελέτη. Να τονίσω εδώ, είμαι σίγουρος ότι το ξέρουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει καμία τυχεοποιημένη μελέτη μέχρι σήμερα. Το έλεγξα και σήμερα το πρωί, όπως μου είπε ο κύριος Σκολαρίκος να κάνω. Δεν υπάρχει καμία τυχεοποιημένη μελέτη που να συγκρίνει βραχυθεραπεία, ριζική προστατεκτομή και εξωτερική ακτινοβολία. Εδώ είναι λοιπόν μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη. Είναι σημαντική όμως γιατί έχει γίνει από κέντρα αναφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, από το Cleveland για τη ριζική προστατεκτομή και το Memorial Sloan Kettering της Νέας Υόρκης για τη βραχυθεραπεία. Είναι συνεχόμενα περιστατικά μονοθεραπεία, είτε προστατεκτομή, είτε εξωτερική ακτινοβολία καλής ποιότητας, με ελάχιστη δόση, δηλαδή 70 γκρέι και βραχυθεραπεία. Εδώ βλέπουμε πάλι τις καμπύλες επιβίωσης και βλέπουμε ότι τόσο στα 5 χρόνια όσο και στα 7 και οι 3 θεραπείες έχουν ουσιαστικά την ίδια επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής. Μη στατιστικό σημαντική διαφορά τους. Και στην πολυπαραγωγική μελέτη είναι σαφές ότι η επιλογή της θεραπείας δεν είναι στατιστικό σημαντική για την επιβίωση. Σημαντικά είναι αυτά που γνωρίζουμε όλοι, PSA, Gleason score και κλινικό στάδιο. Εδώ βλέπουμε μία πρόσφατη μελέτη που είδε ασθενείς τόσο χαμηλού όσο και ενδιάμεσου κινδύνου, όπως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον ασθενή μας, στην οποία φαίνεται ότι πάλι και οι 3 θεραπείες, βλέπετε πόσο συμπίπτουν οι καμπύλες επιβίωσης στην πενταετία. Και πάλι άλλη μια μελέτη, πάλι για ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου,
Βλέπουμε πάλι τρεις ριζικές θεραπείες έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δεν είναι της σημερινής μας συζήτησης είναι ότι στη συγκεκριμένη μελέτη η λαπαροσκοπική προστατεκτομή έδειξε στατιστικό σημαντική χαμηλότερη πενταετή επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής. Μία πάλι αναδρομική μελέτη, την οποία όμως την βάλαμε γιατί είναι αρκετά ισχυρή όσον αφορά το δείγμα της. Έχει 60.000 ασθενείς, οι οποίοι δέχτηκαν είτε προστατεκτομή, είτε βραχυθεραπεία, είτε απλή παρακολούθηση. Τα endpoints ήταν η συνολική και η ειδική της νόσου επιβίωση. Βρέθηκε λοιπόν ότι η καλύτερη επιβίωση και στα δύο που προανέφερα είχαν οι ασθενείς που έλαβαν κάποια μορφή θεραπείας, όμως μεταξύ της προστατεκτομής και της βραχυθεραπείας δεν υπήρχε στατιστικό σημαντική διαφορά ούτε στη συνολική ούτε στην ειδική της νόσου επιβίωση, όπως βλέπετε και σε αυτό το πίνακα. Εδώ είναι η πρώτη προσπάθεια που έγινε για τυχεοποιημένη μελέτη. Ήταν η μελέτη SPIRIT, η οποία έκλεισε προώρα λόγω μη στρατολόγησης ικανού αριθμού ασθενών. Μόνο 190 ασθενείς ξεκίνησαν. Όμως, η ομάδα που δημοσίευσε αυτό το paper πριν από 2 μήνες πήρε αυτό το group των ασθενών. 20%, 19% από αυτούς δέχτηκαν τελικά να τυχεοποιηθούν και οι υπόλοιποι, αφού δέχτηκαν την ίδια ενημέρωση από ουρολόγο και ακτινοθεραπευτή, επέλεξαν θεραπεία. Το 60% επέλεξε βραχυθεραπεία. 5 χρόνια αργότερα ρωτήθηκαν οι ασθενείς με ερωτηματολόγια και έδειξαν μια προτίμηση τόσο όσον αφορά την ούρηση, σεξουαλική λειτουργία, αλλά και τη συνολική ικανοποίηση του ασθενούς από την θεραπεία που έλαβε. Το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα, που το ακούμε πολύ συχνά στους κύκλους των συναδέλφων ουρολόγων, είναι: καλά ακούγονται τα αποτελέσματα, αντέχουν όμως το χρόνο? Η ριζική προστατεκτομή γίνεται για δεκαετίες τώρα. Με τη βραχυθεραπεία τι συμβαίνει? Εδώ βλέπουμε αποτελέσματα 12 ετίας από μια πολύ γνωστή ομάδα από το Mount Sinai της Νέας Υόρκης, τον Stock & Stone. Ο Stone είναι ουρολόγος, ένας από τους λίγους ουρολόγους που ασχολείται πολύ με την βραχυθεραπεία. Και βλέπουμε ότι στη 12 ετία, σε πάνω από 2.000 ασθενείς, τόσο η επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής, όσο και η ειδική της νόσου επιβίωσης, είναι πολύ καλή και ουσιαστικά ταυτόσιμη με τις αντίστοιχες σειρές της ριζικής προστατεκτομής. Και εδώ είναι το ίδιο paper που είδαμε πριν. 10 χρόνια πριν ήταν τα αποτελέσματα του Seattle. Εδώ είναι πλέον 15 ετία, άρα τα δεδομένα γίνονται ακόμα πιο ισχυρά. Και βλέπουμε ότι οι καμπύλες, η μορφή τους, δεν έχει αλλάξει στη 15 ετία. Ένα πίνακας μεγάλος από το συγκεκριμένο paper έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι σε σύγκριση με 2 κέντρα αναφοράς για ριζική προστατεκτομή, το John Hopkins στη Βαλτιμόρη και το Washington University του Καταλώνα, βλέπουμε ότι η 15 ετής επιβίωση ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής είναι ελαφρώς χαμηλότερη, μη στατιστικό σημαντική όμως, στις σειρές της προστατεκτομής. Άρα, ελέγχεται καλά ο καρκίνος, εξίσου καλά και με βραχυθεραπεία. Τι συμβαίνει με την ποιότητα ζωής των ασθενών? Ένα επίσης σημαντικό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, τι συμβαίνει με τις στήσεις? Υπάρχει γενικώς, λίγο πολύ το ξέρουμε, λέμε ότι η βραχυθεραπεία είναι καλύτερη όσον αφορά τις στήσεις. Εδώ είναι μία μελέτη από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δείχνει ότι οι άνδρες οι οποίοι ήταν αισθητικά ικανοί πριν τη βραχυθεραπεία, σε 12 και 24 μήνες μετά τη βραχυθεραπεία, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών διατηρεί τη θετική του ικανότητα, με τις περίπου στις μισές περιπτώσεις όμως ανάγκη χρήσης αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης. Αυτό επιβεβαιώνεται από μία άλλη μελέτη από την Ισπανία, πρόσφατη. Δείχνει ότι γενικώς η επιδείνωση της θετικής ικανότητας μετά την προστατεκτομή φαίνεται να είναι μεγαλύτερη. Όμως είναι ενδιαφέρον ότι όσο περνάνε τα χρόνια δεν είναι τόσο μεγάλη πια η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Και επίσης αυτό που είπαμε πριν, ότι και μετά τη βραχυθεραπεία πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας να παίρνουν αναστολές φωσφοδιεστεράσης όπως κάνουμε με τη ριζική προστατεκτομή. Ακράτεια ούρων, όντως ισχύει αυτό, είναι πολύ σπάνια μετά τη βραχυθεραπεία. Εδώ βλέπουμε ότι κλινικώς σημαντικά πολύ περισσότεροι ασθενείς ενοχλούνται από ακράτεια ούρων μετά από προστατεκτομή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό paper, είναι από το New England Journal of Medicine. Όπως ξέρουμε, ό,τι δημοσιεύεται εκεί είναι αφορισμού, νομίζω, εξορισμού, είναι σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Harvard είναι αυτό το paper. Βλέπουμε στην καμπύλη αυτή πολύ μεγαλύτερη
εμφάνιση ακράτειας μετά από προστατεκτομή σε σχέση με την σχεδόν επίπεδη καμπύλη της βραχυθεραπείας. Εδώ επέλεξα να βάλω κάποια ποσοστά από μεγάλα κέντρα βραχυθεραπευτικά του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι γενικώς είναι περίπου κάτω από 1%, 1 με κάτω από 1%. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχει μια σειρά εδώ πάλι από το Stock and Stone με 6,2 ακράτεια μετά από διουρηθρική προστατεκτομή. Γι' αυτό θέλει προσοχή στην επιλογή των ασθενών που έχουν κάνει πριν διουρηθρική προστατεκτομή. Και τέλος, συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού. Λίγο πολύ όλοι επίσης το ξέρουμε ότι μετά τη βραχυθεραπεία υπάρχουν, επιδεινώνονται οι ούρες των ασθενών παροδικά. Αυτό όντως φαίνεται να επιβεβαιώνεται πάλι από την ίδια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν μια κλινικό σημαντική επιδείνωση της ούρησης, όπως βλέπετε εδώ, η οποία όμως κατά κανόνα επιστρέφει στο baseline μέσα σε ένα χρόνο ή και λιγότερο σε κάποιους ασθενείς. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να μειώσουμε, ας πούμε, αυτή την ταλαιπωρία των ασθενών. Σε ασθενείς όπως αυτός που δεν έχουν ιδιαίτερα αποφρακτικούς πλάγιους λοβούς, αλλά έχουν ή υψηλό αυχένα ή μέσο λοβό, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αυχενεκτομή 6 εβδομάδες πριν την βραχυθεραπεία και στη συνέχεια να τους εμφυτεύσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και σε μια μελέτη που είχαμε κάνει στη Μεγάλη Βρετανία, είδαμε ότι αυτοί οι ασθενείς τους 3 και 6 μήνες μετά τη βραχυθεραπεία, που είναι, ας πούμε, οι 3 μήνες είναι οι πιο δύσκολοι όσον αφορά τα συμπτώματα ουροποιητικού, πάνε σαφώς καλύτερα από το control group. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε αλφα αποκλειστές. Δίνουμε ως ρουτίνα σε όλους τους ασθενείς μας αλφα αποκλειστές. Και με βάση αυτή τη μελέτη βρέθηκε, ενώ δεν μειώνει την πιθανότητα επίσχεσης, όμως βελτιώνει αυτή τη δύσκολη περίοδο των πρώτων εβδομάδων μετά τη βραχυθεραπεία. Άρα είναι ένα άλλο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Και τέλος, τελευταία διαφάνεια, υπάρχουν νομογράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να δούμε ποιοι ασθενείς μας είναι πιθανό να κάνουν επίσχεση και να ταλαιπωρηθούν μετά από βραχυθεραπεία και να τους στρέψουμε προς τη ριζική προστατεκτομή, που θα τους βοηθούσε και να ελέγξει τον καρκίνο και να βοηθήσει με τα συμπτώματα του ουροποιητικού που έχουν. Τα μηνύματα για το σπίτι, λοιπόν, η βραχυθεραπεία είναι σαφώς μια καλά ανεκτή, ελάχιστα παρεμβατική ριζική θεραπεία για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Τα ογκολογικά αποτελέσματα, όπως είδαμε σε πολλά papers, είναι συγκρίσιμα με τη ριζική προστατεκτομή και την εξωτερική ακτινοβολία. Η ακράτεια ορού είναι ουσιαστικά αναμελητέα, δεν τη βλέπουμε σχεδόν ποτέ. Η διατήρηση θετικής λειτουργίας, οι πιθανότητες είναι σαφώς μεγαλύτερες από ό,τι με τη ριζική προστατεκτομή. Τα συμπτώματα του ουροποιητικού, ναι, εμφανίζονται, είναι όμως παροδικά και μπορούμε να τα βελτιώσουμε με τους τρόπους που προανέφερα. Σας ευχαριστούμε πολύ.